Με ξεκάθαρο τρόπο μίλησε για τη γνωριμία του και τις εντυπώσεις του από τον Γιώργο Παπανδρέου στο Γιώργο Σαχίνη και την εκπομπή αντιθέσεις ο Νίκος Κοντζιάς, καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιά, οι παρεμβάσεις του οποίου σε πολιτικό επίπεδο συχνά τον έφεραν στο προσκήνιο. Είπα ναι, αν θέλεις να παλέψεις ενάντια σε αυτή τη διαπλοκή. Το... Την άνοιξη του 2009 έδειχνε ότι να έχει ένα συμβιβασμό μαζί της και μια, ένα διάλογο μαζί της, διαφορετική από τη δικιά μου αντίληψη. Καμιά φορά ξέρετε είμαι εύπιστο άνθρωπο και ιδιαίτερα στην Ευγένεια ανταποκρίνομαι και ήταν και είναι ευγενή άνθρωπο ο κύριο Παπαδρέου και πίστεψε ότι εννοούσε τη μάχη ενάντια στη διαπλοκή όπω την εννοούσα εγώ. Έκανα λάθο. Τώρα στο γέρο του Παπαδρέου, εγώ του είπα το εξή. Αν δεν το έχω πει ποτέ μπροστά σε Έχει ενδιαφέρον Για την ιστορία δεν το έχω μας. πει ποτέ μπροστά σε κάμερα. Γιώργο, μην παρετηθεί αν σε πιέζει η διαπλοκή. έτοιμα να αφήσει ένα καλό και α μην γίνει και ποτέ σου πρωθυπουργό. Το Μάη του 2009, όταν άρχισε τα γεύματα με τους τραπεζίτες, τον κύριο Μπόμπολα και, τον, και διάφορους άλλους ανθρώπους που τους χαρακτηρίζω ως οικογένειες ολιγαρχίες στην Ελλάδα, από εκείνη την εποχή εγώ είχα διαφοροποίησει τη θέση μου στις μεταξύ μας σχέσεις. Και αποκάλυψε το παρασκήνιο συμφερόντων από τις δηλώσεις του Σαλιμπερίσα περί μεγάλης Αλβανίας που εκτείνεται από την ελληνική πρέβεζα. Αυτή η ιστορία είναι εδώ και πάρα πολλού μήνες των προκλητικότητας τη Αλβανία. Και η ευθύνη μια διπλωματική υπηρεσία που το έκανε και μια πολιτική ηγεσία που δεν το έκανε ήταν να διαβλέψει και να διαβάσει πού πάει αυτό. Και μιλάμε για μια ΟΣ που αφορά πάνω από του οθονού, αφορά από εκεί που θα περάσουν αγωγοί, που δυστυχώ δεν θα περάσουν τώρα γιατί η Ρωσία είναι θυμωμένη με τη συμπεριφορά μα και στην οποία παίζονται όχι μόνο γεωστρατηγικά παιχνίδια, αλλά και γεωοικονομικά, διότι παίρνει νίκιο από του αγωγού που περνάνε και για τα χιλιόμετρα που η περνάνε. Η ενεργειακή δρόμη, δηλαδή, Είναι νίκη, νίκη λίμα, είναι χρήματα που πάλι τα χαρίζουμε. Λοιπόν, άρχισε αυτή η κυβέρνηση να διαπραγματεύεται νέα συμφωνία. Κάνει μεγάλο λάθο. Η συμφωνία είναι διεθνή και οφείλουν να την επικυρώσουν οι Αλβανοί. Δεν μπορούμε να χαριζόμαστε σε όλου. Ο κύριο Κοτζιά περιέγραψε και το θέμα που θα αφορά τμήμα, του νέου βιβλίου του και θα είναι οι ειδικέ οικονομικέ ζώνε. Θα χρησιμοποιηθούν οι λαθρομετανάστε για αυτές τις ζώνες. Και υπάρχει ένα δεύτερο μεγάλο ερώτημα. Εφόσον η ζώνη δεν θα είναι δημόσια, αλλά ιδιωτών και θα διοικείται από ιδιώτες, μπορεί να έρθουν και τουρκικές επιχειρήσεις και να διοικούν τη ζώνη Τούρκοι επιχειρηματίες στη Θράκη. Και υπάρχει ένα ακόμα ερώτημα. Λένε στο τεχνικό σχέδιο της Αλεξανδρούπουλης, δηλαδή το σχέδιο ε. για αυτή τη ζώνη, ότι θα χρησιμοποιούνται νομίσματα των ιδιωτών. Να σα αποκαλύπτω κάτι που δεν το έχω πει ποτέ δημοσίω. Των ιδιωτών. Δηλαδή τη χώρα προέλευσή του. Δηλαδή στη ζώνη δεν θα χρησιμοποιείται μόνο το ευρώ. Καταφέρθηκε για μία ακόμα φορά κατά του μνημονίου και μίλησε για την επικίνδυνοτητα τη Χρυσή Αυγή. Με αυτέ τι κατηγορίε, α πούμε, είναι 100 άνθρωποι που θέλουν να πάνε στη Χρυσή Αυγή. Εγώ αποκαλύπτω πολιτικά ότι είναι φιλοναζιστική, ότι είναι φιλοχυγλαιρική κλπ. Οι 50 θα με πιστέψουν και θα φύγουν. Οι άλλοι 50 όμω. Mm -hmm θα πιστούν ότι δεν πειράζει και να, να είσαι γιατί θα τιμωρήσει αυτό το σύστημα.